Ας αφήσουμε τώρα, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Από την κυβέρνηση και αυτή και την προηγούμενη. Γιατί γνώριζε την κατάσταση που υπήρχε. Λέω και αυτή και η προηγούμενη και θα το αιτιολογήσω. Και σε αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, επανειλημμένες παρεμβάσεις που κάναμε, στο κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρώντα. Η κατάσταση λοιπόν είναι τραγική. Δεύτερη πλευρά. Το ότι ήταν 13.000, το είναι σε άθλιες συνθήκες, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Η δεύτερη πλευρά είναι η παραβίαση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων για να εξυπηρετηθούν οι μεγαλοξενοδόχοι και οι πλειοκτήτες. Ναι ή όχι. Που συνέβαλε στην μετάδοση της πανδημίας. Υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό ή δεν υπάρχουν. Πώς πήγε δηλαδή και είχαμε τα 35 κρούσματα. Όπως και γενικότερα. Τρίτο θέμα. Ότι και το βασικό. Και τα ευθύνομαι και στο σημείο. Μην κάνετε τον... δεν έχουμε ευθύνη. Ποιος δέχτηκε την άθλια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την υπέγραψε με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται στα νησιά όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και την χαιρέτησε και τη συνεχίζει και η Νέα Δημοκρατία. Αν χρειαστεί, αυτή είναι η ουσία. Εμείς λοιπόν τώρα. Είναι μεγάλο το θέμα. Τελειώνουμε εδώ τώρα. Για να, για να μην πω και για το Δουβλίνο. Όλα τα κόμματα ψήφισαν υπέρ του εκτός. Είναι μεγάλο το θέμα. Δεν γίνεται. Τελειώνω. Ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πρώτον, πρέπει άμεσα με μέτρα να γίνει απεγκλωβισμός και να φύγουν. Να πάνε πλοία, να πάνε σε δομές στο εσωτερικό της χώρας, να ελεγχθούν όσοι έχουν κορονοϊό και να υπάρξει καραντίνα, γιατί διαφορετικά η κατάσταση δεν θα αντιμετωπιστεί με νέα κλειστά κιτ. Θα έχουμε τα ίδια. Και φυσικά σε κάποιες ανθρώπινες συνθήκες να επιτεχυνθούν οι διαδικασίες και όσοι είναι να φύγουν, να γρήγορα να τους δοθούν έγγραφα και να φύγουν στις χώρες που πρέπει να πάνε και να υπάρξει και μια ιδιαίτερη μέρημνα για τις οικογένειες, μια και όπως είπε ο κ. Λιβάνος και έτσι διάβασα και εγώ, έχουν φύγει και τα συνόδευτα. Η κατάσταση, προειδοποιούμε και πάλι, δεν πρόκειται να αλλάξει, θα γενικευτεί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορεί να μετατραπούν τα νησιά του Αιγαίου και στις συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν της γενικότερης έντασης, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών, που φυσικά και θα εργαλειοποιούνται από διάφορους που τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.